σχέση με την image. Αλλά αυτές τις συνεργασίες, καλά, η συνεργασία μου με τον Γιάννη, νομίζω θα σταματήσει όταν θα πάψουμε να μαθαίνουμε κάτι. Νομίζω ότι επειδή είναι από την πρώτη μου μέχρι και αυτή τη δουλειά, αυτή είναι η τελευταία μου. Είμαι μαζί με τον Γιάννη. Από πού είναι η τελευταία. Ό,τι μαθαίνω, το μαθαίνω μέσα από αυτή τη συνεργασία. Ελπίζω να μπορούμε να μαθαίνουμε ακόμα, γιατί η συνεργασία μας δεν είναι μια ατομική συνεργασία. Γιατί σε κάθε δουλειά δεν είναι όλα αυτά τα συστημένες και συνιστώσεις, θέλω να πάρω ταυτόχρονα, που είναι οι υπόλοιποι συντελεστές μου, που πέρασαν τις συμπαθίες που δεν ήξερα. Αλλά, τώρα θα μιλήσω και εγώ σήμερα, δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να πάω μέσα από να συνεχίσω. Συνεργασία μου με την Εύα, την Άθανα, επίσης κάνει πάρα πολύ δημιουργική και σπάνια δύο άνθρωποι, επειδή είμαστε ακριβώς ίδιες ειδικότητες, σπάνια κολλάμε τόσο πολύ. Ήταν ο Θεός, ο Βασίλης ο Καραλαμπόπουλος, ο Παράκια, καλή μου το Θεός. Και ο Νίκος, ο οποίος καθόταν εκεί απέναντι μετά την τετσάωρα, ήταν ωραίο με γκρίζα μαλλιά. Δεν σχάλασε τις δύο βραβείες, τις γραμμάτες και βάλει τα δύο γκρίζα μαλλιά, λοιπόν. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία σαν σκηνογράφος, εγώ δεν έχω και από την οποία, αλλά... Σε εμένα θα ή θα συνεργαστούμε ή θα σκοτωθούμε, δεν είναι λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά χαιρόμαστε από αυτή την παρακολουθήκα. Μόνο ο Παλάς θα μπορούσε να αντέξει τον όγκο των συναισθημάτων που παράτησε και δεν μιλάω για τον όγκο των σκηνικών. Ποτέ δεν μιλάω για τα πράγματα, δεν με αναφέρονται. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Γεμίζουμε με πολύ μεγάλη δυναμική αυτή τη μεγάλη σκηνή. Πολύ μεγάλη πλατεία. Στην θέματα, τους εργάτες του δικού μου, τους κατασκευαστές και τους τεχνικούς του Παλάζα, που επίσης δουλεύουν ήδη και μερό.